Για πέμπτη συνεχόμενη σχολική χρονιά θα συνεχίσει την λειτουργία του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μέσο καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και με αυτόν τον θεσμό παρέχεται η δωρεάν παιδεία σε πολίτες άνω των 18 ετών που για κάποιο λόγο δεν είχαν ολοκληρώσει την 9χρονη υποχρεωτική τους εκπαίδευση στην ηλικία την οποία θα έπρεπε. Ο τίτλος ο οποίος αποκομίζουν από το σχολείο μας είναι τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο γυμνασίου. Η φίτηση στο σχολείο μας διαρκεί 18 μήνες, δύο σχολικά έτη δηλαδή, και όχι τρία όπως είναι το κλασικό σχολείο, και το πρόγραμμα σπουδών είναι απόλυτα εναρμονισμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε ό,τι πιο σύγχρονο ως εκπαιδευτική μεθοδολογία και τεχνική υπάρχει, ώστε να κάνουμε βίωμα τη μάθηση για τους ενήλικες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι διαφορετική τελείως η διδασκαλία των ανηλίκων ή της τυπικής εκπαίδευσης και στις μεθόδους και στις τεχνικές σε σχέση με αυτές που ακολουθεί η εκπαίδευση ενηλίκων. Τα μαθήματα τώρα του σχολείου μας γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 8, 25 ώρες την εβδομάδα, 5 ώρες δηλαδή καθημερινά. Και όπως και τα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης, στηρούμε και εμείς όλες τις θεσμοθετημένες από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, τις θεσμοθετημένες αργίες. Να πω ότι για άλλη μια χρονιά το σχολείο μας βρίσκεται εδώ. Έχει σταματήσει η πιλωτική του λειτουργία πριν 2 χρόνια. Έχουμε ενταχθεί στον άξονα 8, εξού και χρηματοδοτούμαστε από το αντίστοιχο ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται κονδύλια για αυτόν τον άξονα. Γι' αυτό είμαστε σχετικά καινούριο σχολείο, γιατί ο θεσμός στην Ελλάδα υφίσταται από το 2001, όπου ξεκίνησαν τα πρώτα 40 ΣΔΕ και 18 ΣΔΕ, 58 σύνολο έχουμε πια, είναι αυτά τα οποία μαζί και το δικό μας αντιστοιχούν στον άξονα 8. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να γνωστοποιήσουμε στους ενήλικες είτε αλλοδαπούς είτε ημεδαπούς να μην φοβηθούν να έρθουν στο χώρο μας να γνωριστούμε, να τους εξηγήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει το σχολείο μας και να τους καλέσουμε να φοιτήσουν μαζί μας. Το σχολείο θα λειτουργήσει στο χώρο που βρισκόμαστε τώρα, είναι ένας χώρος αυτόνομος στο σχολικό συγκρότημα των τεχνικών σχολείων και ΙΕΚ, Τεγέα Στέρμα. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 9 με 11 το πρωί και 5 με 7 το απόγευμα στο χώρο αυτό. Και το τηλέφωνο του σχολείου μας είναι το 2710-22-27-57. Τώρα, για να θέλει να εγγραφεί κάποιος, τι απαραίτητα δικαιολογικά πρέπει να έχει κοντά του? Εάν είναι ημεδαπός, θα πρέπει να έχει το απολυτήριο του δημοτικού του ή πιστοποιητικό ότι έχει τελειώσει, αν δεν έχει το απολυτήριο, το δημοτικό σχολείο και την ταυτότητά του. Εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε μεταφρασμένο τίτλο αφορούν τα προσωπικά του στοιχεία και το αντίστοιχο κομμάτι της χώρας του που αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κάποιο δηλαδή αποδεικτικό από όποια χώρα και αν προέρχεται, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη. Αυτή τη στιγμή στο σχολείο μας διδάσκονται νέα ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, υπολογιστές, κοινωνική και πολιτική αγωγή, καλλιτεχνικές εφαρμογές, πολιτισμική δηλαδή αγωγή, διδάσκεται το project, όπου εκεί πέρα αναλύουμε διαθεματικά εργαστήρια με διαθεματικούς τίτλους, όπως και στο τυπικό σχολείο. Τα δε τυπικά εργαστήρια είναι αυτό της πληροφορικής και αυτό της αισθητικής αγωγής που γίνονται στα αντίστοιχα εργαστήρια πληροφορικής και αισθητικής αγωγής που έχει ο χώρος εδώ πέρα που στεγαζόμαστε. Η έννοια του τίτλου που παίρνουν δεν έχει σχέση με το να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σε κάποιο αντικείμενο. Έχει σχέση με το να τους ξαναθυμίσουμε με τη δεύτερη ευκαιρία που τους δίδεται ότι μπορούν να καταφέρουν στη ζωή τους αυτό το οποίο για τον οποιοδήποτε λόγο δεν κατάφεραν στην ηλικία 12 έως 15 χρόνων και βέβαια να τους ενδρυφήσουμε το ενδιαφέρον να εγγραφούν και να συνεχίσουν στη συνέχεια την εκπαίδευσή τους σε οποιαδήποτε τύπου λυκεία και βαθμίδα επιθυμούν, είτε τεχνικό λύκειο είτε γενικό λύκειο. Από στατιστικές που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας μας αναφέρει ότι από όλους τους αποφύτους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας της Ελλάδας έχουν περάσει σε πανεπιστήμιο 103 άτομα.
Καταλαβαίνετε ότι είναι ενήλικες και ενήλικες όχι στην ηλικία 18-20 χρόνων, αλλά στην ηλικία από 30 και πάνω, με δουλειές, με οικογένειες κτλ. Εμείς δηλαδή, να φανταστείτε, δεν έχουμε ανέργους. Έχουμε κυρίως εργαζόμενους, είτε αυτοαπασχολούμενους, είτε ιδιωτικούς υπαλλήλους, είτε ακόμα και δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ενώ μέχρι πρότινος είχαν τελειώσει μέχρι το 1980 το δημοτικό και θεωρούνταν απόφοιτοι υποχρεωτικούς εκπαίδευσης, πλέον με τις κρίσεις και τις αξιολογήσεις όλα αυτά μπορεί να αρθούν, οπότε πιέζονται και θέλουν το απολυτήριο γυμνασίου για να έχουν μια καλύτερη τύχη στην ενδεχόμενη αξιολόγηση, εφεδρεία και όλα αυτά τέλος πάντων που ακόμα ακούγονται ότι πρόκειται να εφαρμοστούν. Εξού και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Και θέλω να τονίσω ότι παρόλο που έχουν κάποιο λόγο συγκεκριμένο, δεν είναι το ενδιαφέρον τους υποχρεωτικό. Τους αρέσει και έρχονται, θέλουν και έρχονται. Τουλάχιστον το χρόνο που ήμουν εδώ, τα 24 άτομα που ξεκίνησαν στο σχολείο μας, είχαν ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα λειτουργίας, ούτε μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων, ούτε και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Οι πληροφορίες και από τα άλλα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ότι έχουν μια ανωδική τάση γύρω στο 30%, επειδή στις περισσότερες πόλεις έχουν κλείσει τα εσπερινά γυμνάσια. Όπως έχει κλείσει και στην Τρίπολη και στο Ναύπλιο, άρα στρέφονται προς εμάς.